Φίλοι μου, γεια σας. Και απόψε άλλη μία ώρα μέσα στη νύχτα της αναμονής πληροφοριών, γνώσεων, ενημερώσεων. Είμαι μαζί σας και θα είμαι όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες της ζωής, των πραγμάτων και γενικά πολλών και διαφόρων παραγόντων. Εχθές θα είδατε βέβαια την εκπομπή στην Αμερική, θα καταλάβατε το μέγεθος της προδοσίας που υφίσταται και ο κλήρος και τα Πανάγια προσκυνήματα, και από εκεί μπορείτε να καταλάβετε γιατί και η πατρίδα μας βρίσκεται σε αυτό το χάλι τη στιγμή που πρώτα πουλούν τα ιερά και τα όσια και τα καπηλεύονται. Ο αγώνας μου αυτός που πρώτος άρχισα αυτόν τον αγώνα στην Αμερική το 2005 για τα Πανάγια προσκυνήματα και τον Πατριάρχη μας τον Ειρηναίο, βλέπω ότι τώρα αρχίζει και δικαιώνεται. Και όπως είπα και χθες, ποτέ το άδικο δεν δικαιώθηκε. Το ίδιο θέλω να πω και για τη χώρα μας και για τα γεγονότα. Και σήμερα πάλι με ρωτάτε, αλλά πριν αυτό θέλω να πω κάτι άλλο. Κάποιοι από εσάς εδώ και κάποιες έχετε τρόπο επιθετικό σε μένα, λέγοντάς μου ότι άλλα λέω πριν 2 μήνες, άλλα λέω μετά. Λοιπόν, όταν σας μιλώ θέλω να προσέχετε, γιατί εγώ δεν κάθομαι ούτε για χρήματα, ούτε για δόξα, ούτε για καριέρα. Κάθομαι γιατί αγαπώ τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου, τιμώ τους Ολυμπίους Αγίους Πατέρες μας και αγαπώ το πλήρωμα της Εκκλησίας του Χριστού που είναι ο άνθρωπος. Δεν έχω κανέναν άλλο λόγο να κάθομαι εδώ και να σας μιλώ και να σας λέω τα τόσα. Λοιπόν, να ρίξετε λίγο σεβασμό και να είσαστε πιο ωραίοι στις ερωτήσεις σας, γιατί καταλαβαίνω έναν επιθετικό χαρακτήρα μέσα σε αυτά που με ρωτάτε ή μου προσάπτετε. Εγώ δεν είμαι απατεώνας. Εγώ είμαι αληθινός μαχητής. Γι' αυτό και όλοι οι άλλοι κοιμούνται ήσυχα, οικονομημένοι, και κάποιοι άλλοι έχουν τις περιουσίες τους, τα βιβλιοπωλεία τους, τα λεφτά τους, και ο Παναγιώτης είναι μαχητής μόνος του σε μία αρένα. Λοιπόν, να προσέχετε πολύ καλά το τι λέω όταν τα λέω, και αν λέω καινούργια πράγματα σε κάτι που έχω πει προηγουμένως διαφορετικά, δεν πάει να πει ότι αναιρείται το προηγούμενο, η προηγούμενη πληροφορία. Απλά πληρώνεται, συμπληρώνεται με περισσότερη, ας το πούμε, δόση πληροφόρησης και ιδιότητος αυτού του γεγονότος το οποίο σας έχω προείπει, παραδείγματος χάρη τα ψεκάσματα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν βλάπτουν και δεν επηρεάζουν. Εδώ επηρεάζει ο ηλεκτρισμός, η ηλεκτρική ακτινοβολία που αφότου ανακαλύφθηκε ο ηλεκτρισμός, οι άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο. Ακριβώς από το ρεύμα, από το ηλεκτρισμό, από τους λαμπτήρες. Λοιπόν, πόσο μάλλον από διάφορα τέτοια φαινόμενα στον ουρανό, τα οποία είναι δηλητηριώδη. Επηρεάζει το εγκέφαλος. Όμως είπα ότι δεν είναι μόνον αυτό. Αυτό είναι προπέτασμα. Να μην καταλάβετε δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει επάνω στην ατμόσφαιρα. Κάθε πράγμα όμως και κάθε πληροφορία που έρχεται δεν σας δίνεται στο πιάτο εκείνη τη στιγμή ολόκληρη. Μια πληροφορία έχει βαθμίδες. Και μην είσαστε σαν τα μικρά παιδιά που θέλουν να δουν εδώ και τώρα το έργο και μετά, αφού τελειώσει το έργο, να μην έχουν να κάνουν τίποτε και να αρχίζουν να κλαίνουν γιατί δεν έχουν τι να κάνουν. Εδώ το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε τι να κάνουμε,
Εδώ το θέμα είναι ότι η πληροφορία έρχεται, συμπληρώνεται, προσφέρεται και αναλύεται. Λοιπόν, μην είσαστε έτσι. Και αν δεν σας αρέσω εγώ αυτά που λέω, και αν κάποιοι νομίζετε ότι εγώ τα έχω πάρει από ίντερνετ, βλέπετε ότι εγώ δεν διαβάζω, και ούτε έχω μπροστά μου χαρτιά, και ούτε βγάζω εκπομπές κασέτα. Μιλάω και είναι ζωντανή εκπομπή. Και όταν μιλούσα εγώ, ήσασταν αγέννητοι περισσότεροι. Και όταν τα έλεγα εγώ, δεν ήταν κανένας μες τη νύχτα. Ήμουνα μόνος μου. Και μόνος μου είχα απομείνει. Γι' αυτό να σοβαροποιηθείτε. Και όποιος δεν γουστάρει να κλείνει το κανάλι και να πηγαίνει να βλέπει αλλού.